Ιστορία Τετάρτης Δημοτικού Τρίτη Ενότητα Κλασικά Χρόνια Κεφάλαιο 17 Η μάχη των θερμοπυλών ο Ξέρξης, ο βασιλιάς των Περσών, οργάνωσε νέα εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας. Ο στρατός του από όπου περνούσε σκορπούσε τρόμο. Προχωρώντας έφτασε στις Θερμοπύλες το 480 π.Χ. όπου 700 θεσποιείς και 300 σπαρτιάτες έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας γενναία. Ο νέος βασιλιάς της Περσίας, ο Ξέρξης, άρχισε να ετοιμάζει καινούρια εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας. Οι Έλληνες έκαναν σύσκεψη στον Ισθμό της Κορίνθου και αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες ενωμένοι. Αρχηγοί θα ήταν οι Σπαρτιάτες. Η μεγάλη στρατιά των Περσών ξεκίνησε την Άνοιξη του 480 π.Χ. Αφού πέρασε τον Ελίσποντο κινήθηκε προς την Ελλάδα, σκορπίζοντας το φόβο σε όλα τα μέρη από όπου περνούσε. Ποτέ ξανά οι άνθρωποι δεν είχαν δει τόσο πολύ στρατό. Ο ελληνικός στρατός με αρχηγό τον βασιλιά της Σπάρτης Λεωνίδα κατευθύνθηκε προς τις Θερμοπύλες. Στο στενό αυτό πέρασμα 7.000 Έλληνες παρατάχθηκαν για να εμποδίσουν τους Πέρσες. Ο Ξέρξης όταν έφτασε στις Θερμοπύλες ζήτησε από τους Έλληνες να παραδώσουν τα όπλα. Η απάντηση του Λεωνίδα ήταν «Μολόν λαβέ, έλα να τα πάρεις». Και η μάχη άρχισε. Οι Πέρσες δεν μπορούσαν στο στενό να πολεμήσουν πολύ μαζί. Όσοι προσπαθούσαν να περάσουν έπεφταν νεκροί. Από τη δύσκολη αυτή θέση τους έβγαλε ο Εφιάλτης ντόπιο καθώ ήταν, ήξερε την περιοχή καλά. Οδήγησε τους Πέρσες από το άλλο μέρος του βουνού και τους έφερε πίσω από τους Έλληνες. Ο Λεωνίδας κατάλαβε ότι θα κυκλωθεί ο στρατός του. Είπε τότε σ' όσους ήθελαν να φύγουν. Έμειναν 700 θεσποιείς και 300 σπαρτιάτες. Οι Έλληνες αναγκάστηκαν να δώσουν τη μάχη σε δύο μέτωπα και σκοτώθηκαν όλοι. Ο θάνατός του όμως έμεινε στην ιστορία ως απόδειξη μεγάλης φιλοπατρίας. Ο ποιητής Σιμονίδης, τιμώντας τη θυσία τους, έγραψε το παρακάτω επίγραμμα. «Διαβάτη, πες τους λακεδαιμονίους ότι εδώ είμαστε θαμένοι, πιστοί στις εντολές τους». Ο ελληνικός στόλος φύλαγε το Αρτεμίσιο στην Εύβοια για να μην περάσουν οι Πέρσες νοτιότερα. Εκεί έγιναν κάποιες μικρές συγκρούσεις, όταν όμως έφτασε η είδηση ότι οι Πέρσες πέρασαν τις θερμοπύλες, έπλευσε προς τη Σαλαμίνα. Παράθεμα 1. Θερμοπύλες Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάγουν θερμοπύλες. Και περισσότερη τιμή τους πρέπει όταν προβλέπουν και πολλοί προβλέπουν πως ο εφιάλτης θα φανεί στο τέλος... και οι μύδιοι επιτέλους θα διαβούνε». Κωνσταντίνος Καβάφης Παράθεμα 2. Απαντήσεις Ο Λεωνίδας ο Σπαρτιάτης... όταν κάποιος από τους στρατιώτες του του είπε... «Αρχηγέ, οι Πέρσες μας πλησιάζουν», απάντησε ήρεμα... «Ε, και λοιπόν, και εμείς είμαστε πολύ κοντά τους». Ένας άλλος λίγο αργότερα είπε ούτε τον ήλιο δεν θα μπορούμε να δούμε από τα βέλη των εχθρών μας. Ο Λεωνίδας πάλι είχε έτοιμη την απάντηση. Ωραία, θα είναι πολύ καλά γιατί θα αγωνιστούμε κάτω από σκιά. Πλούταρχος, ηθικά, τρία, λακωνικά, αποφθέγματα. Παράθεμα τρία, με χέρια και με δόντια η μάχη συνεχίστηκε μέχρι που έφτασαν οι εχθροί με τον Εφιάλτη. Όταν το κατάλαβαν αυτό οι Έλληνες, όλα άλλαξαν. Υποχώρησαν στο πιο στενό σημείο, μπήκαν μέσα στο τείχος και πήγαν και πήραν θέση στο μικρό λόφο εκτός από τους Λιβαίους. Σε αυτό το μέρος έδωσαν μάχη με τα μαχαίρια που τους είχαν απομείνει, αλλά και με τα χέρια και με τα δόντια όλους αυτούς τους σκότωσαν με τα πυκνά βέλη τους οι Πέρσες, καθώς τους είχαν περικυκλώσει από όλες τις μεριές. Η Ρόδοτος, Ιστορία Παράθεμα 4. Η προδοσία του Εφιάλτη Ο Ξέρξης βρισκόταν σε απορία και πίστευε πως κανένας πια δεν θα έχει το κουράγιο να πολεμήσει. Τότε ήρθε κοντά του ένας ντόπιο από την Τραχίνα, ο Εφιάλτης, που ήξερε καλά τη γύρω ορεινή περιοχή. Αυτός λοιπόν πλησίασε τον Ξέρξη και του υποσχέθηκε να οδηγήσει τους Πέρσες από ένα στενό και απότομο μονοπάτι πίσω από το στρατό του Λεονίδα. Έτσι αυτοί που θα τον ακολουθούσαν θα μπορούσαν να περικυκλώσουν τους Έλληνες και να τους εξοντώσουν με μεγάλη ευκολία. Ο βασιλιάς μόλις άκουσε αυτό χοροπήδησε από τη χαρά του και χάρισε πλούσια δώρα στον Εφιάλτη τη νύχτα έστειλε μαζί του 20.000 άνδρες εναντίον των Ελλήνων. Στο στρατό όμως των Περσών ήταν και κάποιος από την Κίμη που τον έλεγαν τη Ρασκάδα, άνθρωπος καλός και σωστός. Αυτός λοιπόν τη νύχτα το έσκασε από το στρατόπεδο των Περσών και πήγε στο Λεωνίδα και του είπε τα νέα που εκείνος δεν γνώριζε. Διόδωρος, Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη Ιστορική